σας θυμίσω κάποια πράγματα. Θα σας θυμίσω, σε παρακαλώ κύριε Βασιλείου. Θα σας θυμίσω λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα. Ξεκίνησε με την επιστολή του κυρίου Ζανιά, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης, ο οποίος, βλέποντας το εγκόμιο του κυρίου Κοντονή, αμφισβήτησε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επάνω στα γήπεδα. Τώρα, καθόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, γιατί η επιστολή είναι... την πήρατε, σας την κοινοποίησα, πήρατε και μία απάντηση σχεδόν ομόφωνη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΑ. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος Ζανιάς που μας τον έφερε και μάλιστα μου διέκοψε και τη συνεδρίαση και μου είπε ο κύριος Κοντονής εκείνη την ημέρα, είναι ο κύριος Ζανιάς, λέει, μπήκε μέσα. Και είπα, δεν κατάλαβα, γιατί μου το λέτε. Σας παρακαλώ. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η όλη ιστορία και βγήκαν στον αέρα σιγά σιγά τα θέματα αυτά των αμφισβητήσεων. Και ειλικρινά κύριε Δήμαρχε, γιατί πλέον εάν αυτό που είπατε για τις δύο ώρες και για τα δύο γήπεδα σε μένα το λέτε κύριε Δήμαρχε, να το λέγατε στον κύριο Κοντονή που τα ήθελε όλα ή τίποτα. Αυτό είπε. Σε παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Εσείς την και παίρνετε. Με προσβάλλεις. Εσείς την παίρνετε και λέτε δύο. Και με προσβάλλεις κύριε Δήμαρχε. Και με προσβάλλεις κύριε Δήμαρχε και προσβάλλεις και τον ΟΑΠΑ. Όχι κύριε Δήμαρχε. Θα παίρνετε μια απόφαση. Όλα ή τίποτα. Και μας κράτησε. Έχουν κρατηθεί τα γήπεδα από 34ου μέχρι την ημέρα που πήγα και τα κλείδωσα, τα διαχειριζόντουσαν οι μικροί άσοι τα γήπεδα. Όλα τα γήπεδα, κύριε Δήμαρχε. Και εδώ γίνανε καταγγελίες. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε, μην τα ξεχνάς. Και εδώ γίνανε καταγγελίες και από τον κύριο Σκουμπούρη ότι κάποιος γνωστός του πήγε και του είπανε πόσα θα πληρώσει. Και κάποιος τρίτος και από τον κύριο Μαυρωτά ότι πήγε ο προπονητής της Δόξας και του ζητάγανε χρήματα για να πει να παίξει. Σωστά είναι και τον κρατάτε ακόμα, κύριε Δήμαρχε. Και τον κρατάτε ακόμα, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι. Και τον κρατάτε ακόμα, κύριε Δήμαρχε. Και θα σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε, και τελειώνω. Και τελειώνω, κύριε Δήμαρχε. Εσείς εδώ έρχεστε καθημερινά και βάζετε μπροστά τον Γρηγόρη τον Κασιδόκοστα, τον οποίον πενεύετε, αλλά φαίνεται, κύριε Δήμαρχε, ότι όλα αυτά που λέτε είναι για τον κλείδωνα. Διότι όλες τις αποφάσεις τις είχε πάρει ο κύριος Κασιδόκοστας και σαν αθλητικός οργανισμός, σαν πρόεδρος, και σαν δήμος βουλιαγμένης για τα γήπεδα, και εσείς ερχόσαστε τώρα και αμφισβητείτε τις ενέργειες του μέντορά σας. Είναι τροφή και τελειώνω. Εσείς τις αμφισβητείτε. Εγώ ποτέ δεν τις αμφισβήτησα και ποτέ δεν θα τις αμφισβητήσω. Δημιουργήσατε ένα θέμα και όχι εσείς πρόεδρε, όχι εσείς. Κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν ένα θέμα ενώ θα μπορούσε ο ΟΑΠΑ να ψηφίσει και να πει εμείς θέλεις 10 ώρες εσύ την ημέρα. Εμείς το δίνουμε 2 ώρες πρωινές. Αυτό του είπαμε και μας απειλούσε και μας απειλούσε. Ένα λεπτό. Δεν μας απειλούσε. Εδώ είναι η αλεξία Ιταμένου. Δεν μας απειλούσε αν τα βγάλουμε στην υποκρασία. Αυτός δεν μας απειλούσε! Θα έπαιρνα απόφαση στον ΟΑΠΑ, θα εισηγούμουν γιατί δεν ήξερα να τα κάνει. Κύριε Δήμαρχε, η καλύτερη απόφαση είναι να τον στείλει στο σπίτι του! Να σας πω, σας παρακαλώ. Έπρεπε ο ΟΑΠΑ να απαντήσει, να του δώσει 2 ώρες πρωινές, όπως έχετε κάνει σε όλα τα σωματεία. 2 ώρες πρωινές για τα παιδιά που τα πόλη μα πόλη ήθελε. Πρωί θέλουν τα παιδιά να... Κύριε Σκουμπούρη, για να μην φτάσουμε να τσακώνεις. Σας παρακαλώ, ο κύριος Σκουμπούρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν εδώ συμβουτάμε ένα θέμα που συνδέεται καταρχήν με τη διοίκηση του Δήμου και η συμπολίτευση, η ομάδα που διοικεί το Δήμο προσπαθεί να λύσει όλες τις αντιδικίες που έχει μεταξύ της με βάση
ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τα τένις και το οποίο ως τώρα δεν έχει καταφέρει να το επιλύσει. Εδώ να θυμίσω ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δείξει τη μέγιστη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο του ΟΑΠΑ, τον κύριο Νητερόπουλο, και νομίζω ότι συνεχίζει να τη δείχνει. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το γεγονός ότι ένα ΣΥΤΙ βρέθηκε στα χέρια αντιδίκων. Παράλληλα, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που συζητάμε είναι ένα ψήφισμα που φέρνει ο συνάδελφος, ο αρχηγός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Είναι πολύ σωστά, κύριος Κωνσταντέλος. Το οποίο έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι πώς το ΣΥΤΙ πάρθηκε από κάποιον δημοτικό σύμβουλο, ζητήθηκε, και το δεύτερο είναι πώς βρέθηκε στα χέρια των αντιδίκων. Εγώ εδώ να κάνω την εξής καταρχήν παρατήρηση. Το ΣΥΤΙ ως ΣΥΤΙ, το υλικό που έχει μέσα το ΣΥΤΙ, είναι δημόσιο υλικό. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα ο Δήμος, όταν γίνει ψηφιακός Δήμος, να τα βγάζει κατευθείαν στο διαδίκτυο. Άρα, εγώ προσωπικά, το γεγονός ότι ένας δημοτικός σύμβουλος, αν ήταν τα πράγματα, δεν είχαν τη φόρτιση την πολλαπλή σε σχέση με το γεγονός μιας δίκης, σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Ότι ένας δημοτικός σύμβουλος παίρνει άμεσα το δημόσιο υλικό, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα μόνο με ένα εργαλείο που έχω εδώ πέρα να κάνω κι εγώ live streaming, όπως λέγεται. Άρα μιλάμε για ένα δημόσιο υλικό. Προσωπικά δεν θέλω λοιπόν να υπερβάλλω σε σχέση με το γεγονός αυτό. Βεβαίως, δημιουργεί έντονους συνειρμούς γιατί ο αντιδήμαρχος την παραμονή ενός γεγονότος σημαντικού ζήτησε το συγκεκριμένο ΣΥΤΙ. Αλλά αυτό, λέω πάλι, δημιουργεί μόνο συνειρμούς. Σε σχέση λοιπόν με το ΣΥΤΙ, εγώ κάνω αυτή την παρατήρηση. Το δεύτερο, αυτή τη στιγμή που ο κύριος Κοντονής, γι' αυτό έκανε την ερώτηση εξ αρχής, αρνείται ο ίδιος ότι έδωσε το ΣΥΤΙ στους αντιδίκους, κάπως πήγε το ΣΥΤΙ στους αντιδίκους. Εγώ κάνω τους προσωπικούς μου συνειρμούς σε σχέση με το ζήτημα αυτό, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι δεν γίνομαι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας και δεν βγάζω καμία απόφαση. Με την έννοια αυτή, στο ψήφισμα, προτείνω στον κύριο Κωνσταντέλο να καταδικάζουμε. Εγώ είμαι έτοιμος να καταδικάσω το πρόσωπο, διότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόσωπο, εγώ δεν το ξέρω, και λέω πάλι ανεξάρτητα από τους συνειρμούς που κάνει ο καθένας εδώ, το πρόσωπο το οποίο παρέδωσε στους αντιδίκους το ΣΥΤΙ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό είμαι έτοιμος να το κάνω πολιτικά. Πολιτικά. Αλλά δεν μπορώ να καταδικάσω συγκεκριμένα τον κύριο Κοντονή, γιατί ο ίδιος το αρνείται. Παράλληλα, κύριε Κόντρα, κύριε Σκουμπούρη, συνεχίζει. Επομένως, εγώ για να κλείσω, θα πω το εξής πράγμα. Πρέπει να υιοθετήσουμε και την πρόταση του κύριου Καπετανέα που λέει να διερευνηθεί ποιος έδωσε αυτό το ΣΥΤΙ. Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, δεν μπορώ να σκεφτώ τον τρόπο. Και παράλληλα, στο ψήφισμα που φέρνει ο κύριος Κωνσταντέλος, καταδικάζουμε την ενέργεια να δοθεί το ΣΥΤΙ σε αντιδίκους. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πολιτικό ζήτημα, ποιος μπορεί να είναι αντιδήμαρχος, αν καταφέρει την διοίκηση του Δήμου να επιλύει τα θέματα και να μην τα φέρνει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη συνάντηση πριν το Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Είναι πραγματικά ζητήματα. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου δείχνει ότι δεν υπάρχει διοίκηση. Δεν υπάρχουν συναντήσεις της διοίκησης και γίνονται όλα εδώ εν θερμό. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί τώρα εδώ πέρα. Το αν τι θα κάνει ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους του κτλ. Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Να ξέρετε, ο κόσμος έχει εικόνα αυτό που γίνεται.
Έχει εικόνα ότι δυο γαϊδουριών άχυρα, όπως θα έλεγε ο λαός, δεν μπορεί να τα χωρίσει η διοίκηση του Δήμου. Αυτό έχει εικόνα, αλλά το σημερινό, σε σχέση με το σημερινό ζήτημα, εμείς πρέπει να πάρουμε μία απόφαση σεβόμενη το θεσμικό μας ρόλο. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση με βάση την πολιτική μας αντιπαράθεση ή την προσωπική μας αντιπαράθεση με άλλους συναδέλφους. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή την πρόταση στον κύριο Κωνσταντέλο και γενικώς. Ευχαριστώ. Διαδικαστικό, σε ποιο σημείο. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι πολλά θέματα εδώ πέρα. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αλλά πριν πάρουμε μια απόφαση, εγώ επειδή δεν πήρα απαντήσεις, βεβαίως θα συνειδητοποιήσω δεν ξέρω ποιος τα έδωσε, τι έγινε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κοντονή να αναγνωρίσει το λάθη, να ζητήσει ένα συγγνώμη, να σταματήσει εδώ η υπόθεση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω για να είμαι σαφής. Τα CD δεν τα έδωσα σε κανένα τόσο ιδιωτικό. Δεν είναι στοιχείο της δικογραφίας. Δεν χρησιμοποιήθηκε εναντίον του Δήμου. Ποιο, πού είναι. Δεν κατάλαβα. Σα παρακαλώ. Δεν το έδωσα σε κανέναν. Δεν χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση εναντίον του Δήμου. Ποιο είναι το θέμα σας, δεν μπορώ να καταλάβω. Το θέμα είναι ότι βρέθηκε στους αντίδικους, όπως βρέθηκε, δεν ξέρω ποιος πρέπει. Δεν το χρησιμοποίησαν οι αντίδικοι. Και πιθανό να το χρησιμοποίησαν για εναντίον των συμφερόντων. Δεν αποτελεί στοιχείο της οικογραφίας, σας λέω. Λοιπόν. Το είπαν αυτό. Κύριε Κωνσταντέλο, έχει κάνει μια πρόταση ο κύριος Κουμπούρης, ή αν μπορεί. Δεν αποτελεί το στοιχείο της οικογραφίας. Λοιπόν, θα ήθελα για μια άλλη φορά, μια που ήμουν και ο πρώτος που ζήτησα, αυτό που θα ζητήσω και τώρα, να παρακαλέσω τον κύριο Κοντονή, μετά από 40 χρόνια φιλίας που έχουμε, δεν έχει σημασία τι γίνεται μέσα σε αυτή την αίθουσα, θα ήθελα να τον παρακαλέσω να πάρει το λόγο, να ξεχάσει μέχρι τώρα ό,τι γίνει, και να κοιτάξουμε μπροστά. Και αν θέλει να ζητήσει και μία συγγνώμη για ό,τι έγινε στους φίλους μας εδώ όλους και να αρχίσουμε να πάμε στα άλλα θέματα γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω και δεν μας παίρνει άλλο ο Μουσάκη. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Κύριος Κοντονής, εσύ μόνο δεν ζήτησε. Ο Παντελή, πράγματι μας έτσι. Θα ήμουν ο πρώτος πριν από το πάρα πολλά χρόνια. Ποιος είναι πρώτος και τελευταίος. Συμφωνώ με αυτά που είπε, το δέχομαι, ακριβώς όπως το είπε. Ακριβώς, αυτό ό,τι είπε ο Παντελής το δέχομαι. Όχι, δεν είπα ότι θα συγκαλύψουμε εδώ πέρα μέσα αυτά που γίνονται. Περιμένετε, περιμένετε. Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο CD δεν αποτελεί στοιχείο της τοικογραφίας. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Άρα λοιπόν συντάσσομαι με αυτό που είπε ο Παντελής. Τι είπε, ότι να τελειώσουν όλα εδώ, μέχρι εδώ. Εντάξει. Εάν κάποιος νομίζει ότι έχω κάνει λάθος, του ζητώ συγγνώμη και να κοιτάξουμε από εδώ και μπορούμε να κάνουμε και να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Θα βάλει τον πίσω μου, είπαμε τελειώσαμε. Παντονής. Ναι, μπορεί να δείτε κάποιος ότι
κάτι ήθελε ο κύριος Δαβάκης ενδεχομένως να ρωτήσει, ο κύριος Σπιτερόπουλος σήκωσε το χέρι από ό,τι είδα και κάτι προσπαθούσε να ρωτήσει ο κύριος Σκουμπούρης. Αλλά εντάξει, οι συνάδελφοι που θέλουν να συζητούν. Όχι, δεν αφήνω, Παντελή, γιατί αφήνω να το τρίτο. Εγώ ήσασταν την πρόταση του κ. Κασιδόχου, στην οποία δεν ξανακάνει πολλές φορές. Και από τη στιγμή που την αποδέχεται ο κ. Κοντονής, εφόσον και ο κ. Μητερόπουλος είναι ικανοποιημένος από την όλη διαδικασία, να πάμε στην επόμενη φάση και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην κάνει απασχοληθεί με αυτό το θέμα. Το οποίο το μόνο που κάνει είναι κακό στην πορεία του τόπου του μεταβλητισμού των παιδιών. Ήταν πολύ σωστή το παρέμβαση του κ. Βασιλόπουλου, το αποδέχτηκε ο κ. Κοντονής. Αν το επιδοχθούν και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να πάμε στην διάταξη για να προχωρήσουμε 5-10 πράγματα που χρειάζεται για το Δήμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κ. Δαβάκη, κύριε Δαβάκη, εσεί θέλετε τον λόγο από το συγκεκριμένο και ο κύριο Νιδερόπουλο το έχει ζητήσει. Ναι, κύριε Δαβάκη, θέλετε τον λόγο. Την έκανα εγώ προηγουμένως την πρόταση. Κάτι έχει την πρόταση αυτή. Αν όμως αποσύρει τα ασφαλιστικά που έχει ξεκινήσει με τον νομικό σύμβουλο. Και ο κύριο Ζανία να μην εμφανιστεί. Κύριε Νιδερόπουλο, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν μπορούν να γίνουν πλέον, διότι καταρχάς ο κύριος Κοντονής έχει παραιτηθεί από τους μικρούς άσους, που σημαίνει ότι δεν είναι καν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, άρα για να αποσυρθούν όλα αυτά που έχουν γίνει, θα έπρεπε να πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, μην κοροϊδευόμαστε, τουλάχιστον δεν ξέρω αν μου είπε αλήθεια η γυναίκα, ότι δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Καλά, γνωστό είναι αυτό. Ήδη, επειδή έκανα τη βλακεία τότε και δέχθηκα την εισήγηση του κυρίου Ρίγα, ότι για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης να μην ζητήσω να μου φέρουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, την Γενική Συνέλευση που έγινε, την συγκρότηση σε σώμα, ούτως ώστε να αμφισβητήσουμε την εκπροσώπηση από τους δικηγόρους, πώς πήρανε, από πού πήρανε εκπροσώπηση να έρθουνε, και μου είπε ότι κύριε Μητερόπουλε, σε παρακαλώ μην επιμένεις, από συναδελφική αλληλεγγύη δεν θέλω να το κάνω αυτό, και εγώ το δέχτηκα σαν βλάκας, γιατί είμαι βλάκας πράγματι. Ήδη η κυρία Χαλτούπη μας έστειλε πλέον ένα μπουγιουρντί και μας τραβάει στα δικαστήρια ότι κακώς τις έχουμε νοικιάσει, κακώς βγάλαμε σε δημοπρασία το αυτό και δεν δέχεται τα ποσά τα οποία τις έχουμε καταλογίσει. Έχω κάνει γράμματα στο Δήμο και περιμένω απάντηση εάν τα φώτα των προβολέων τα πλήρωνε η κυρία Χαλτούπη όπως είχε υποχρέωση ή ο Δήμος. Έχω κάνει αίτημα ότι θα πρέπει, αν τα πλήρωνε ο Δήμος κακώς, γιατί μάλλον έτσι πρέπει να είναι για τους προβολείς, δεν το ξέρω, θα μου το πει η υπηρεσία, θα πρέπει να υπολογίσουν τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο που έπρεπε να πληρώνει για όλη αυτή την έκταση που δεν πλήρωνε. Καταλαβαίνετε τι ποσά βγαίνουνε. Όχι μόνο βγαίνουνε ποσά, αλλά θα πάμε και στον εισαγγελέα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελείωσε. Εγώ θα ζητήσω να γίνει έλεγχος από τον εισαγγελέα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τον ανακριτή εκεί μέσα και να ψάχνω, να έχω φάει όλο μου το χρόνο εκεί πέρα ψάχνοντας να βρω τι διάλογο γίνεται. Και ρώτησα και την παροχή της εταιρείας υδάτων, πήρα τηλέφωνο το Δήμο, την οικονομική υπηρεσία, λέω ποιος πληρώνει αυτό το λογαριασμό, ο Δήμος τον πληρώνει το λογαριασμό. Ενώ συμβατικά γράφει μέσα ο ΤΕΔΕ ή και τα λοιπά ότι είναι δικά της και τα έχουμε πληρώσει μάλλον εμείς. Εάν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι και έτσι, καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει. Τι λέμε τώρα, τα παίρνουμε και το σφουγγάρι και τα σβήνουμε, και να μου πείτε και μεθαύριο να παραιτηθούμε και από όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ τέτοια ευθύνη δεν μπορώ να πάρω. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω φύγει από επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας, απλά κινήθηκα κοντύτερα στο air conditioner. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω και θεωρώ σαφέστατα
μια θετική εξέλιξη στην κουβέντα μας, γιατί η αποδοχή, η παραδοχή ότι κάτι δεν έγινε σωστά και κάτι πρέπει να ισχυώσει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει μόνο θετικά συναισθήματα και χαρά σε όλους που μετέχουμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κανείς μας δεν θέλει, νομίζω, να βγάλει το μάτι αλλού. Θέλει απλά να διαφυλάξει τα θέματα του Δήμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως η διαδικασία αυτή έχει τρέξει εδώ και 2 ώρες, 2,5. Έχουμε πει πολλά, έχουν υπάρξει αντεκλήσεις, έχουν υπάρξει θέματα, έχει υπάρξει ένα διάλειμμα στο οποίο αρκετοί εκ των παρευρισκομένων Δημοτικών Συμβούλων χτένισαν το κείμενο αυτό, τροποποίησαν το κείμενο αυτό, διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό κείμενο, το οποίο οφείλω, καθότι έφερα την πρόταση, να το καταθέσω στο σώμα, το οποίο σας το διαβάζω τώρα και στη συνέχεια θα σας πω ποια είναι η περαιτέρω σκέψη μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταγγέλει την απαράδεκτη ενέργεια του Αντιδημάρχου Διαφάνειας κυρίου Διονύση Κοντονή να παραλάβει από τις υπηρεσίες του Δήμου ψηφιακό αντίγραφο των διαλόγων τοποθετήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της αμέσως προηγούμενης μέρας λόγω της χρονικής συγκυρίας. Παράλληλα, καταδικάζει όποιον παρέδωσε το CD στα χέρια του αντίδικου του Δήμου με στόχο να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενό του στην αντιδικία τους με το Δήμο, με αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί πλήρως η θέση τους εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου και του νομικού προσώπου. Τέτοιες συμπεριφορές, πέραν από αντιδεοντολογικές, αποβαίνουν επιζήμιες για τα συμφέροντα του Δήμου και του οργανισμού, είναι δε ανεπίτρεπτες και καταδικαστές από όπου και αν προέρχονται. Επιπλέον, θεωρούμε λανθασμένη τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος, χωρίς να έχει επίσημη γραφτή γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, προέβη σε δήλωση που την επόμενη μέρα χρησιμοποιήθηκε από αντιδίκους του Δήμου για τα δικά του συμφέροντα. Στο παρόν ψήφισμα. Στο παρόν ψήφισμα να περιληφθεί σε δελτίο τύπου στο Δήμο για να δημοσιευτεί. Έπρεπε εσείς που το φέρατε το θέμα τότε να έχετε πάρει γραπτή γνωμοδότηση. Το φέρατε με 14 υπογραφές και οφείλατε να προστατεύσετε το Δημοτικό Συμβούλιο με γραπτή γνωμοδότηση. Δεν το πράξατε. Θα την πάρω εγώ. Μην ανησυχείτε. Θα επέμβω δυστυχώς και θα την πάρω. Το παρόν ψήφισμα σε δελτίο τύπου του Δήμου για να δημοσιευθεί με έξοδα του Δήμου εάν απαιτείται στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Αυτό το κείμενο προφανώς πλέον έχει ένα νέο δεδομένο το οποίο εγώ προσωπικά και νομίζω το Σύνολο Δημοτικού Συμβουλίου του αξιολογεί και σαφέστατα η τοποθέτηση του κυρίου Κοντονή εμένα εγώ θα τη χαιρετήσω. Αλλά επειδή έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι για να φτάσουμε να διαμορφώσουμε μία θέση απέναντι σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα και παρέλκοντας τη θέση του κυρίου Δαβάκη, ο οποίος λέει ότι έχουμε, και του κυρίου Νιερόπουλου βέβαια, έχουμε μία σειρά από δικαστήρια, εγώ προσωπικά, για να ξαναχτίσουμε και τη σχέση εμπιστοσύνης μας εδώ μέσα, όλοι με όλους και όλες με όλους, προτείνω το εξής, ότι σήμερα το συγκεκριμένο ψήφισμα να βγει και μόλις η κυρία Χαρτούπη ή οι αντίδικοι έρουν, αποσύρουν, ανακαλέσουν όλα τα ένδικα μέσα εναντίον του ΟΑΠΑ αλλά και του Δήμου, εμείς, αν θέλετε ως παράταξη, θα ξαναφέρουμε εδώ άλλο ψήφισμα που θα χαιρετίζουμε τις ενέργειες της διοίκησης από όπου και αν αυτές προέρχονται, κύριε Κοντονή, στην απόσυρση όλων αυτών των επικίνδυνων εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου ενεργειών. Σήμερα όμως θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αρχίσουμε να μιλάμε εμπιστευόμενοι ο ένας τον άλλο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά μία συγγνώμη η οποία δείχνει τη θετική κατεύθυνση, δείχνει ότι πραγματικά είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, δεν αρκεί από μόνη της για να φτιαχτούν αυτή η σχέση εμπιστοσύνης όπου θα μας λύσει τα προβλήματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Συνεπώς, χαιρετίζοντας την εξέλιξη αυτή, θα καταθέσουμε για ψήφιση το συγκεκριμένο ψήφισμα και εμείς τουλάχιστον
θα δεσμευτούμε για ψήφισμα χαιρετισμού και χειροκρότησης και εύσημων στη διοίκηση, όταν με τη στάση της κύριε Πανά, κύριε Κοντονή και οι λοιποί αντιδήμαρχοι καταφέρετε να πείσετε τους αντιδήμους να σταματήσουν τα ένδικα μέσα εναντίον του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Καπετανέας. Σας παρακολουθώ. Εγώ έχω πέσει από τα σύνταφα, πραγματικά. Δηλαδή, από μια μεριά μιλάγαμε για εγκληματική ενέργεια στο συμφερόντο του Δήμου και ξαφνικά από μια καταπροσέγγιση, συγγνώμη, στο όλο θέμα, τα ξεχάσαμε όλα αυτά και πάμε να βάλουμε τις ίδιες βάσεις που είναι σίγουρα ότι θα καταπατηθούν από κάποιον εδώ μέσα. Αυτό δεν αφορά εμάς. Όχι, δεν αφορά εσάς, γενικά μέσα. Λοιπόν, είναι σίγουρο λοιπόν ότι το κείμενο αυτό, το οποίο διαμορφώθηκε, το κατέθεσε ο κ. Κωνσταντέλος, διαμορφώθηκε και από την παράδεξη δική μας και νομίζω και από του κ. Βασιλιάκου, αγγίζει το θέμα όχι ειδικά και προσωπικά για το γεγονός, αλλά γενικά. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι πράξεις. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να πιέζει ο καθένας από εμάς έναν υπάλληλο και να, αυτό το αντικείμενο που έρχεται μετά με μαγικό τρόπο έτσι, να πηγαίνει στα χέρια της, των αντιδίκων και να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Όσον αφορά το κείμενο, άρα επιμένω εγώ τουλάχιστον επιμένω στην κατάθεση του ψηφίσματος. Όσον αφορά όμως το θέμα της τελευταίας παραγράφου, με την επιφύλαξη να έρθει και νομικά τεκμηριωμένη γραπτή απάντηση για το αντικείμενο αυτό, γιατί πραγματικά εγώ δέχομαι ότι η δήλωση αυτή του Δημάρχου, η οποία πάρθηκε τηλεφωνικά, ας την είχαμε και γραπτά, ας την είχαμε και τώρα γραπτή, έστω και σήμερα, ισχυροποίησε τη θέση των αντιδίκων. Δηλαδή, κακώς έπρεπε να πάει εκεί και βγαίνει ο αντίδικος και λέει «Να, και ο Δήμαρχος είπε αυτό το πράγμα». Λοιπόν, επιμένω να καταδεθεί το ψήφισμα και θα πράξω αυτό που πρέπει. Έπρεπε ο Απάν να την είχε και οι 14 που φέραν το θέμα 17. Όχι, δεν έπρεπε να την είχαμε. Από τη στιγμή που θέλει το δημοτικό συμβούλιο να τη ζητήσω εγώ, επιμένω του Απάν. Εγώ θα τη ζητήσω εγγράφω σαν το πρωί. Εσείς έπρεπε να έχετε, κύριε Μητσοτάκη. Όχι, όχι. Εσείς κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Είχαμε ότι επηρεάσατε τους αντίδικους. Κάνετε λάθος. Εγώ του δώσατε θέση αυτού. Μα δεν θα χρειαζόταν να υπογράψουν οι 14 αν είχατε πάρει θέση. Βεβαίως. 22. Δεν θα είχαν υπογράψει αν είχε κρατήσει μια στάση υπεύθυνη. Ναι, Σπύρο μου, αν είχε κρατήσει μια υπεύθυνη στάση του Νέστορα Δημάρχου, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Μα εμάς να μας αρέσουν, έχουμε συμφέρον εμείς. Κύριε Παπαβασιλείου, για σηκωθείτε σας παρακαλώ. Άστο να σας πάρετε. Για σηκωθείτε κύριε Παπαβασιλείου. Θα φέρω τη σύμβαση ένα λεπτάκι να την διαβάσω. Όχι τώρα, όχι. Τη σύμβαση αυτή δεν την ήξερες. Την έμαθα τον κύριο Λιντερόπουλο που την έμαθα τον κύριο Κοντομή. Έτσι, 20 χρόνια αργότερα. Κύριε Παπαβασιλείου. Έκατε και εμείς το κάτι. Σε μετά πλέον να φέρω τη σύμβαση να διαβάσω. Όχι, όχι. Δεν θέλω. Δίχως εσύ τη διαχείριση. Κύριε Πασακυριακό, έχουμε άλλη μισή ώρα, κύριε Πρόεδρε, να πάει 12 η ώρα για να μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Σε μισή ώρα το όνομα να μπούμε. Θα έχει αλλάξει και η μέρα. Καταρχήν, μια παρατήρηση θέλω να κάνω, επειδή έχει αναφερθεί πολλές φορές ο κύριος Δημάρχος.
για να φέρουν ένα θέμα εδώ με υπογραφές δημοτικής συμβουλής, ένα θέμα για να συζητηθεί. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχουν στους νομικούς συμβούλους του Δήμου για να φέρουν γνωματεύσεις. Βάζουν ένα θέμα. Είναι τόσο σοβαρό θέμα, έπρεπε αυτός που κίνησε τη διαδικασία, δεν ξέρω αν τον κίνησε εσύ, που κίνησε τη διαδικασία με το φέρει. Δεν έχει σημασία να 25 υπογραφές, 300 υπογραφές, να έχει δει ότι υπάρχει, ξέρει ότι υπάρχει από πίσω του μία σύμβαση. Ακούστε, η οποία μπορεί να έχει κάποια θέματα. Οφείλει λοιπόν πριν το κινήσει τη διαδικασία. Αυτό θα κάνατε εσεί, μπράβο, έτσι. Έτσι το θα κοίταγα. Θα κοίταγα λοιπόν αν υπάρχουν κάποια fouls. Άρα, και από εκεί και πέρα θα ενημέρωνα αυτού που έβαλαν να υπογράψουν το κάτι αυτό. Και ξέρετε, παιδιά, υπάρχει και αυτό το θέμα. Πολύ σωστά. Να πάρουμε μια γνωμοδότηση. Μην πάμε το Δήμο να τον ξέρουμε. Μια και λοιπόν μπαίνετε στη θέση, α πούμε, τη δική μου. Και αυτό θα κάνω εγώ. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι θέμα ο απά. Αφού λοιπόν ας πούμε ότι παίρνετε στη θέση δική μου και λέτε ότι εσείς έτσι θα πράγατε, εγώ από την άλλη μπορώ να σας πω ότι... Εσείς δεν δικείς, δεν ξέρω το ξεκίνησες εσύ. Εγώ το υπέγραψα, δεν έχει σημασία ποιος το ξεκίνησε. Εγώ λοιπόν έρχομαι στη δική σας τη θέση που έρχεστε, ενώ γνωρίζετε, το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είστε δήμαρχος. Και μας παρουσιάζετε ένα SMS που λέει ότι κακώς ο Δήμος το παραχώρησε. Γιατί λοιπόν να μην ζητήσω εγώ από εσάς ως τον άνθρωπο που διοικείται το Δήμο, το θεσμικό παράγοντα, να έχει εκείνη την ημέρα την επίσημη γραπτή γνωμοδότηση για να μας την παρουσιάσει. Γιατί δεν το έφερα εγώ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι στο ΝΟΑΠΑ. Μα ήταν θέμα που θα συζητιόταν, ήταν στην ημέρα της διάταξης. Δεν ήθελα να παρέμβω και ούτε αν δεν το ζητήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρέμβω στις αναπληρώτες στο ΝΟΑΠΑ. Πάση περιπτώσει. Μία ακόμα παρατήρηση. Εντάξει, όλα αυτά. Δεν με τον πρόγραμμα, τι θα κάνω το λέω. Έχουμε συζήτηση καθημερινή επαφή, δεν μπορώ να συμφωνούμε άλλα, συζητάμε άλλα και να κάνω άλλα. Μα και εγώ λέω άλλο πράγμα. Ότι έχει άλλη βαρύτητα εκείνο που διοικεί ο θεσμικό παράγοντα και άλλη βαρύτητα ο δημοτικό σύμβουλο. Συμφωνώ, αλλά συνεργάζομαι με τον πρόεδρο του ΑΠΑ. Σαφέστε. Τι να κάνω, να πάρω πρωτοβουλία άλλη και να έρθω σε σύγκρουση. Εγώ απαντάω σε αυτό που είπα ότι έπρεπε να είχα φροντίσει όσοι υπέγραψαν να έχουν πάρει και γραπτή γνωμοδότηση. Δεύτερο σύμβουλο. Αναφέρθηκε πριν, συγγνώμη το να τα βρω, είπε ο κύριο Κασιδόχο, θα σα απάντησε ο κύριο Κοντονή. Εμένα μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Μέχρι την τελευταία συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ετίθετο τέτοιο ζήτημα, ο κ. Κοντονής έλεγε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους νομικούς άσους. Πώς λοιπόν σήμερα μπορεί να δεσμευτεί, και είναι θετικό αυτό αν γίνεται, αλλά προφανώς κάτι δεν ισχύει από τα προηγούμενα, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Που μέχρι χτες, ας πούμε, έλεγε ότι δεν έχω καμία σχέση και δεν μπορώ εγώ να επηρεάσω και το ένα και το άλλο για πολλούς κοινωνίες. Και τρίτο και σοβαρότερο από όλα. Εδώ σήμερα θα πάρθει μια πολιτική απόφαση. Αλλά έρχεται και η αυριανή ημέρα. Που αυτή η απόφαση θα έχει πάρθει, αν έχει πάρθει. Κύριε Ντερόπουλε, πρέπει να δούμε ένα πολύ σοβαρό πράγμα που ξέρω ότι παλεύετε γι' αυτό. Πρέπει τα γήπεδα να ανοίξουν και να τα χαίρονται τα παιδιά, οι ενήλικες. Με κάποιο τρόπο, με τους όρους όμως του Δήμου, δηλαδή του ΑΠΑ. Γιατί ο ΑΠΑ είναι Δήμος. Με αυτούς τους όρους πρέπει αύριο κιόλας να κινήσει η διαδικασία, να ανοίξει ο χώρος για να το χαίρονται τα παιδιά ενήλικες. Ξέρω ότι το θέλετε περισσότερο από μένα και γι' αυτό το αναφέρω. Όπως επίσης θεωρώ και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ που ενδιαφέρονται στοιχειωδώς για τον κόσμο που ζει σε αυτό το Δήμο. Για να αθλεί το κόσμο το ενδιαφέρον. Στο τένις, γιατί τι είναι το τένις. Τι είναι το τένις. Τι είναι το τέλος. Σας παρακαλώ, κύριε Πασχακηρία. Σας καρβελά και όλο μπέρδεμα είσαι στο σύμβολο. Ανακατεύεστε. Σας παρακαλώ. Κύριε Σκαρβελάκη, σας παρακαλώ. Όλα έχουν γίνει για τις. Κύριε Πασχακηριάκο. Ερωτική παρέμβαση. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζαχαρά. Διάβασα προσεκτικά το ψήφισμα στη διάρκεια της διακοπής, το άκουσα και τώρα. Και κατόπιν και της παρέμβασης που έγινε από τον κύριο Κοντονή προηγουμένως και επανερχόμενος και στην αρχή μου τοποθέτηση ώστε να μην προσωποποιηθεί το θέμα, καταθέτω τη δική μου πρόταση για ψήφισμα που είναι το ψήφισμα ακριβώς όπως διαβάστηκε, χωρίς την πρώτη πρόταση και με τροποποιημένο το σημείο που μιλάει για το ότι θεωρούμε εσφαλμένη την τοποθέτηση του Δημάρχου να τοποθετηθεί χωρίς έγγραφη γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, διατυπωμένο ως εξής. Σε ζητήματα νομικής φύσης θεωρούμε εσφαλμένο το να γίνονται δηλώσεις ή τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που να στερούνται νομικής γνωμοδότησης. Ευχαριστώ.
Και θέτω αυτή την πρόταση στην ψηφοφορία όπως και το ψήφισαν πολύ το η θέση μου είναι σαφής από την αρχή ότι το ψήφισμα αυτό πρέπει να, είναι, να έχει το χαρακτήρα ενός οδηγού από εδώ και πέρα που να καταδικάσει συγκεκριμένες πράξεις και όχι πρόσωπα. Αυτή ήταν από την αρχή η θέση μου. Άρα διαγράφουμε την πρώτη πρόταση και σε συνδυασμό με τη συγγνώμη του κ. Κοντονή, νομίζω ότι πρέπει να διαγραφεί η πρώτη πρόταση, και αντικαθιστούμε το κομμάτι που κάνει αναφορά στον Δήμαρχο με τη φράση «Θεωρούμε εσφαλμένο το να γίνονται δηλώσεις ή τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα νομικής φύσης ή σε θέματα που, στα οποία υπάρχει εκκρεμωδικία του Δήμου, χωρίς να υπάρχει έγγραφη νομοθέτηση της νομικής υπηρεσίας». Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι. Και εγώ πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι θετική εξέλιξη το ότι αναγνωρίζεται κατά κάποιο τρόπο ότι είναι λάθος. Διαφωνώ στο ότι είναι λάθος του Δημάρχου αυτό που είπε. Πιστεύω πως όλοι μας εδώ μέσα έχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Αυτό δεν πάει να πει όμως, πρέπει να δεσμευτούμε και σαν δημοτική συμβουλή του κόσμου, γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε, πως αυτά που λέμε, ακόμα και αν δεν είναι αρεστά για αποφάσεις του Δήμου, δεν θα βγαίνουν από εμάς τους δέντρους. Ας βγουν από άλλους, όχι από τους δημοτικούς συμβούλους. Η ελευθερία του λόγου είναι η ελευθερία του λόγου. Και εγώ και εσείς, κύριε Κωνσταντίνο, μπορούμε να βλέπω οτιδήποτε. Δεν πάει να πει όμως πως θα το χρησιμοποιήσουμε μετά εναντίον του Δήμου. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ πως και εγώ πρέπει να θεωρηθεί αυτό που αναφέρθηκε πως είναι λάθος του Δημάρχου και ο Δήμαρχος είναι όπως και εγώ και εσείς ελεύθερος να πει την άποψή του, να θεωρήσουμε θετική την απόφαση του κ. Κοντονή να αναγνωρίσει αυτό και να προσθέσω κιόλας, αν γίνεται κιόλας, αν μπορεί και εφόσον μπορεί, να βοηθήσει σε αυτό που πρότεινε ο κ. Ζαβάκης, έτσι ώστε στην πορεία να προσθεθούν και διάφορες μηνύσεις. Αν μπορεί, θα κάνει καλό και για τον Δήμο, όχι για αυτόν, κυρίως για τον Δήμο. Και να δούμε επιτέλους πώς ανοίξουν αυτά τα γήπεδα, γιατί ο Γρηγόρης και εδώ που σας τυχαίνει, όταν βγήκα στον πλησιασμό να ήμουν και εγώ μέλος στην Επιτροπή μαζί με τον Γρηγόρη, θα ήθελε τα γήπεδα και τα ήθελε ανοιχτά. Και έτσι πρέπει να είναι ανοιχτά και δεν μπορούμε να έχουμε ένα τόσο ωραίο κομμάτι, τόσο ωραία γήπεδα και να μην μπορούν οι δημότες, γιατί ακούσα πριν λίγο τον Δημήτρη τον Δαβάκη να λέει «Ο Δήμος σας, δεν μιλάμε για Δήμο μας, Δήμος μας είναι ο Βάρης Μούλας Βουλιαγμένης, είναι ένας Δήμος». Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, Δημήτρη. Η σύμβαση του 20ης δεν αφορά εμένα. Δεν έχει σημασία. Θα αρχίσουμε να λέμε τώρα η σύμβαση δικιά σας τότε, η δικιά σας τον άλλο. Παιδιά, είμαστε ένας Δήμος. Ο Δήμος δεν λέγεται Δήμος. Είμαστε ένας Δήμος. Και σαν ένα Δήμο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν υπάρχουν λάθη, αν υπάρχουν λάθη στον πρώην Δήμο που είναι κακώς υπάρχουν να διορθωθούν. Αν υπάρχουν στη Μούλα, κακώς υπάρχουν να διορθωθούν. Αν υπάρχουν στη Βάρη, κακώς υπάρχουν να διορθωθούν. Ένας Δήμος είμαστε. Η κυρία Τσιριγότη έχει τον λόγο. Κάντε την ταμπέλα του Δήμου Βουλιαγμένης και τα πάστε να έρθει στις κάτες. Κύριε Κασάκη, εγώ συσκόμουν το λέω αναφία και στους Βουλιώτες και στις Αψήφο για τους Βαριώτες. Οφείλω να σεβαστώ και τους Βουλιώτες και τους Βουλιαγμενιώτες. Εσείς φέρατε ένα ψήφισμα που λέτε να καταδικάσουμε αυτό. Εγώ, αν ακούσατε την αρχική μου τοποθέτηση, ήταν πολύ πιο σκληρή. Ζήτησα να λάβω τις ευθύνες μου. Άρα λοιπόν, δεν κοιτάω να καλύψω τον Βουλιάκο Μενιώτη. Είμαστε ένας Δήμος, σαν ένας Δήμος πρέπει να συνεχίσουμε και να δεσμευτούμε όλοι μας εδώ μέσα. Όσο ό,τι λέμε, δεν είναι εδώ μέσα. Κυρία Τσιριγότη, έχει το λόγο. Έχω την αίσθηση το τελευταίο 20-25 λεπτό ότι ζω σε ένα κόσμο παραλογισμού και είμαι μέλος μιας φασοκομωδίας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Όπως θέλετε. Ο κάθε ένας που έρχεται εδώ πέρα και μιλάει μπροστά σε αυτά τα μικρόφωνα φέρει την ευθύνη το λόγο του. Όταν ανοίγει το στόμα του, καθένας από εμάς, είτε ο Δήμαρχος, φέρει την ευθύνη των λόγων του. Αν μπορεί δεν μπορεί να το τεκμηριώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το σκεφτεί πριν ανοίξει ο καθένας μας το στόμα του και πει οτιδήποτε. Δεν είμαστε μια παρέα εδώ μέσα. Όποιος θέλει να κάνει παρέες μπορεί να πάει δίπλα σε οποιοδήποτε καφενείο και να κάνει παρέες. Εδώ πέρα έχουμε έρθει για ένα σκοπό, να υπηρετήσουμε μια πόλη.
μια ενοποιημένη πόλη η οποία έχει πολλά προβλήματα. Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι οποιαδήποτε οπισθοχώρηση από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος αποτελεί συγκάλυψη και πιστέψτε με, θα είμαι η πρώτη που θα πάω στον εισαγγελέα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να συγκαλύψω παλαιότερες ιστορίες, από πουδήποτε κι αν είναι αυτές. Δεν θα βρεθώ εδώ πέρα μέσα να βγει οποιοδήποτε και να μου πει, μόλις περάσω αυτή την πόρτα, ότι σε είδαμε και εσένα τι έκανες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Αν θέλει να τοποθετηθεί οποιοδήποτε άλλο, είναι θέμα του Προέδρου. Αλλά οποιαδήποτε επαναχώρηση είναι κάθετη και απόλυτη, αποτελεί πράξη συγκάλυψης. Ευχαριστώ. Απλώς ξέχασα να σας ενημερώσω. Κύριε Πρόεδρε, δεν εγώ θέλω να πω ότι επειδή όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων μηνών η ζημιά έχει γίνει, έχει ξεκινήσει πριν και πριν τα Χριστούγεννα τα προηγούμενα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και μέχρι πριν από μια ώρα. Η ζημιά έχει γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε πίσω ακόμα και αυτά, έστω και να σταματήσει και, και η δικαστική διέλευση. Και πάλι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Από πλευράς κ. Κοντονή έχουν βγει προς τα έξω πάρα πολλά πράγματα. Είτε μέσω του κ. Ζανιά, είτε μέσω, όπως μας έλεγε και μέσα στον ΑΠΑ, ότι θα πήγαινε στα ΕΤΑ, ότι θα πήγαινε στο ΝΕΟ και δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ θεωρώ ότι μία συγγνώμη σαν αυτή που ακούσαμε πριν δεν καλύπτει κανέναν. Ούτε τον ίδιο. Εγώ θα ντρεπόμουν να ζητήσω και συγγνώμη. Και εγώ επιμένω ότι θα πρέπει ο κύριος Κοντονής να παραιτηθεί. Συμφωνώ με το δεύτερο, με τη δεύτερη εκδοχή που ακούσαμε του ψηφίσματος. Είναι αρκετά πιο αυστηρή από την προηγούμενη. Εγώ ζητώ και πάλι από τον κύριο Κοντονή να παραιτηθεί. Είναι υποτιμητικό για όλους μας. Ο αντιδήμαρχος διαφάνειας να έχει πει όλα αυτά που έχει πει σήμερα και όλο αυτό το καιρό και να περάσει έτσι. Εγώ δεν το δέχομαι. Κυρία Κάρακη. Α, όχι, προηγείται ο κύριος Μητερόγλης. Μάλλον ότι η κυρία προηγείται. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ψηφίσω το ψήφισμα. Απλά θεωρώ ότι το τελευταίο σκέλος κάτω που επιρρύπτει ευθύνες στο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος είναι ένας θεσμός, αλλά εκτός των άλλων ο κύριος Δήμαρχος έχει αποδείξει και νομίζω κανείς δεν έχει αντίδειξη, δεν αμφιβάλλει γι' αυτό, ότι τον ΟΑΠΑ τον έχει στηρίξει από την αρχή μέχρι σήμερα που μιλάμε. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτή την αίσθηση. Και εκτός αυτού, επειδή ο Δήμαρχος είναι θεσμός και εγώ πιστεύω ότι είτε είχε δει τη σύμβαση, είτε είχε πάρει την γνωμοδότηση που δεν ήταν μεν εγγραφή, η οποία θα ήταν και ακόμα πιο σωστό, θεωρώ ότι το τελευταίο κομμάτι αυτό πρέπει να φύγει και δεν έχω κανένα πρόβλημα να ψηφίσω το υπόλοιπο ψήφισμα. Απλά ξέχασα να σας ενημερώσω ότι προχτές με πήρανε και από την αποκεντρωμένη περιφέρεια γιατί έχουν προσφύγει και εκεί για ακύρωση η απόφαση του ΑΠΑ. Η μικρή Άση. Προχτές με πήρανε τηλέφωνο και την περιμένω. Κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίσσεται η συζήτηση εδώ πέρα, εντάξει, θα αναγκαστώ να πω μαζί με το όνομα του κυρίου Κοντονή δεν βάζεται και το δικό μου, γιατί έχει κυκλοφορήσει κιόλας ότι και έχει, όχι σε μικρή αυτή, σε μεγάλη και έχει γίνει αυτό, ότι όλα αυτά τα έκανε ο Νητερόπουλος για προβοκάτσια εναντίον του Κοντονή, ότι εγώ πήγα και παρέδωσα το σύντη, έχει κυκλοφορήσει και αυτό. Εντάξει, δεν αντέχει κριτικές, νομίζω ότι
δεύτερο ψήφισμα είναι ποιότερο, κλείνει κάποιες ιστορίες, αφήνει και κάποια περιθώρια και μετά από τη δήλωση του κύριου Κωνσταντέλου να σας πω και κάτι, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εάν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε ήδη να έχουν εξελιχθεί, γιατί αν αυτή την αποφράδα ημέρα δεν ερχόντουσαν εκεί να κάνουν αυτή την ιστορία θα είχε λήξει. Και δεν σας άκουσαν εδώ πέρα όλους εσάς που λέγατε να τελειώσει. Όπως είπε σήμερα ο κύριος Κασιδόπουστας, το ίδιο είχε πει και θα είχε τελειώσει η ιστορία. Όμως, όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά φωνάζανε να αφήσουμε και τον κύριο Ζανιά εκεί να μιλήσει. Και μάλιστα κούνησα τον κύριο Ρήγα και του λέω: μην το δω κι αυτό. Και λέει: σας παρακαλώ πολύ, ποιος είναι τέταρτος. Δεν είχα μια σχέση με το αντικείμενο και έρχεται εδώ πέρα να καταθέσει. Δηλαδή, εκεί πέρα φτάσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε το ψήφισμα με τους ενδιασμούς και εντάξει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όποιος έχει ενδιασμούς δεν το ψηφίσει και τελειώνει η ιστορία για να τελειώνουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ο κύριος Ζηγούρης έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Κουμπούρης. Κύριε Ζηγούρη. Νομίζω ότι επειδή επειδή έχουν περάσει αρκετές ώρες και είμαστε λίγο κουρασμένοι, θέλαμε να χάσουμε λίγο την ουσία του θέματος. Το θέμα... Σας παρακαλώ. Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατέφθηκε το ψήφισμα. Γιατί? Γιατί υπήρχε μια ανάγκη όλα αυτά που λέγονται και κυκλοφορούν στον κόσμο να βγουν επίσημα και να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι έχει διαμειφθεί και ποια είναι πραγματικά η θέση της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβουλίο. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, το κείμενο που έχει διαμορφωθεί και εκείνη και η ευθύνη όλων μας και όσο το ψηφίσουν είναι να αποτυπώνει την αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό είναι υποχρέωση όλων μας να το κάνουμε προς τον κόσμο, προς τους πολίτες του Δήμου μας. Τώρα, οποιασδήποτε μορφή συγγνώμη και μεταμέλεια φυσικά είναι αποδεκτή και φυσικά δίνει ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ. Οπότε αυτό έρχεται και κουμπώνει με την πρόταση του κυρίου Κωνσταντέλου ουσιαστικά να επανέλθουμε εμείς οι ίδιοι και αν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον του Δήμου και τις διεκδικήσεις να επιβραβεύσουμε και να επιβραβεύσουμε όχι μόνο αυτούς αλλά και όσους λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο για να δείξουμε στον κόσμο τι πραγματικά διαμείφθηκε. Ο κύριος Κουμπούρης. Το κείμενο το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή έχει τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι καταδικάζουμε λόγω της χρονικής συγκυρίας το γεγονός ότι ζητήθηκε στο σημείο και κατά τη γνώμη μου είναι σωστό. Το δεύτερο σημείο είναι όποιος και αν το έδωσε επίσης το καταδικάζουμε γιατί η ενέργεια αυτή ήταν εναντίον των συμφερόντων του Δήμου. Και ομοίως νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι τη Δημοτική Σύμβουλη, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το τρίτο σημείο είναι ότι ασκούμε μία πολιτική κριτική σε μία πράξη του κορυφαίου θεσμού, ας πούμε, που είναι ο Δήμαρχος. Αυτό έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Δεν είναι, μην το βλέπουμε φοβικά. Εδώ φοβόμαστε να ασκήσουμε κριτική. Μα τα Δημοτικά Συμβούλια γι' αυτό γίνεται. Να ασκήσει κριτική. Η κίνηση, αν δεν υπήρχε αυτή η δήλωση, πιθανόν να ήταν άχρηστο το σχέδιο, δεν δινόταν, δεν δινόταν. Άρα, είναι σωστό ένα Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πολιτικά ακριβοδίκαιο. Γι' αυτό το λόγο το ψήφισμα έχει μία βαρύτητα, την οποία καλό είναι έτσι όπως συνδιαμορφώθηκε από όλους εμάς, να προχωρήσει. Το δεύτερο σημείο είναι ότι εγώ θέλω να πω ότι καταγράφω θετικά τη δήλωση που έκανε ο κύριος Κοντονής, την οποία την κατανοώ ως εξής, ότι θα ασκήσει τον όποιο ρόλο του στα πλαίσια του ότι ήταν πρόεδρος στους μικρούς άσους. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μην είναι σήμερα πρόεδρος, αλλά επειδή ήταν πρόεδρος προφανώς έχει σχέσεις, δεν διέκοψε τις σχέσεις με τους μικρούς άσους, αλλά αναμένουμε, επειδή εδώ μιλάμε 6 ώρες, κάνουμε μια κριτική σε γεγονότα και πράξεις που έγιναν και δεν μπορούν να αποσυρθούν από την κοινωνική ζωή της πόλης, αλλά από την άλλη περιμένουμε... Αυτή τη συνάδελφη να συνεχίσω.
Από την άλλη, περιμένουμε ο κύριος Κοντονής να ασκήσει το ρόλο του στην κατεύθυνση που είπε ο κύριος Κασιδόκοστας και να κλείσει το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα που μένει... Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, εντάξει, είναι αργά, δεν καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν... Σας παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Δαβάκη και κύριε Φερετσιώτη. Για μιλάει, συγγνώμη, μιλάει ο άνθρωπος. Κάντε άμα δεν σας αρέσει. Λοιπόν, εγώ κλείνω λέγοντας ότι αυτό που η δέσμευση του κύριου Κοντονή, η οποία ήταν και λίγο αόριστη, αλλά σε θετική κατεύθυνση, η δέσμευση αυτή μένει να αποδειχθεί με ποιο τρόπο άμεσα θα προσεχθούν όλα εναντίον του ΟΑΠΑ, ώστε να μπορέσει ο ΟΑΠΑ να συνεχίσει χωρίς τα δικαστικά προσκόμματα σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε περιφέρεια, είτε δικαστήρια κτλ. Εντάξει, αυτό πραγματικά το περιμένουμε. Και με την έννοια αυτή μπορούμε να προχωρήσουμε στα τρία σημεία που είπαμε. Μάλιστα. Άρα είναι δύο οι προτάσεις αυτή τη στιγμή. Η μία είναι όπως έχει δοθεί στο ψηφισμό, όπως έχει έρθει, και η δεύτερη είναι με την τροποποίηση που έχει προσθέσει ο Ζαχαράτος. Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο, εγώ το πω. Συγγνώμη. Θέλω να πιστεύω ότι διεξοδικά όλοι τοποθετήθησαν και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα βοηθήσει από εδώ και πέρα το Δήμο μας να ξεφεύγει από τέτοιες παγίδες ή εσχεμένες ή επασχετώσει υποβολημένες. Όμως, ενώ ήμουν αρχικά διατεθειμένος να ψηφίσω το πρώτο κείμενο, στη συνέχεια κάναμε ένα διάλειμμα, στο οποίο έγιναν διαβουλεύσεις. Ήρθε η στιγμή να επικοινωνήσουμε ο κύριος Κασιδόκοστας με τον κύριο Κοντονή και να βγει αυτό το συγγνώμη προς όλους, να προσθεθεί η θέση του κύριου Ζαχαράτου περί απαλήψεως των αιχμών, να προσθεθεί η κατάθεση απόψεων του κυρίου Καραγιώργου και να έρθω από τη θέση μου να πω ότι προσεγγίζει περισσότερο στην ενότητα του Συμβουλίου μας η θέση η οποία δεν έχει χαρακτηρισμούς, έχει όμως σαφή διάκριση και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε, η άποψη στην οποία καταθέτει ο κύριος Ζαχαράτος χωρίς να χαρακτηρίζει πρόσωπα. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους μας, αφού το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και όλοι είμαστε σύμφωνοι προς αυτή την κατεύθυνση, να μην έχουμε χαρακτηρισμούς προσώπων, αλλά να έχουμε καταδίκη όλων αυτών των ενεργειών που δεν είναι συνοδευτικά του δικαίου για το Δήμο μας. Άποψή μου είναι αυτή και παρακαλώ πολύ, αν νομίζετε ότι έχετε αντίληψη, να την διατυπώσετε, αλλά εγώ κλείνω προς την τοποθέτηση του κ. Ζαχαράτου. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ναι. Όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Ζαχαράτου. Ναι. Τονίζεται στο τελευταία σειρά, δεν είναι καταγγελία, όπως εξετάξατε καλά. Είναι λάθος εκείνη τη στιγμή η παρέμβαση του Δημάρχου χωρίς να έχει κάτι τεκμηριωμένο. Δεν καταγγέλουμε. Έτσι, δεν σημαίνει ότι ο νομικός κάθισε είδε τα γραφτά του μία μέρα ολόκληρη. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Εγώ όμως έχω ευθύνη από τον Υπουργό. Και όταν ο νομικός του Δήμου. Η συγκυρία Κίνηση. Όχι. Όταν ο νομικός του Δήμου μου λέει ότι πρέπει να ενημερώσει το σώμα από τη στιγμή που εσείς δεν φροντίσατε να το έχετε κάνει πριν, γιατί θα το είχα κάνει εγώ, όφιλε να το πω, να το αποκρύψω, θα μου λέγε μετά δεν το πες. Το είπα και δεν το είπα. Επανακάσετε να πω κάποια πράγματα. Όχι, όχι κύριε Γιώργο, έχουμε τελειώσει την διαδικασία. Ο κύριος Λίγας πάντοτε λέει, είμαι υποχρεωμένος σε κάποια σημεία να λέω προφορικά, αλλά να μην δίνω γραπτά ή νομάτως από το λέει. Αυτό λέω όταν έρχεται εδώ. Γραπτά, γραπτά είναι. Αυτό ζητάει. Εγώ το ασπάζομαι στον ΟΑΠΑ, το ασπάζομαι αυτό το πράγμα γιατί καταλαβαίνω ότι έχει ενδυασμούς και υπάρχουν δικαιολογημένες καταστάσεις. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Υπάρχει περίπτωση σύγκληση με την απαλληλή αυτού για το θέμα του Δήμαρχου ή όχι. Για να προχωρήσω από εκεί πέρα στην ψήφιση των προτάσεων.
Αυτό μπορεί να έχει περίπου και το ομόφωνο. Το άλλο μπορεί να είναι, όπως βλέπω δηλαδή από κάποια πράγματα, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ βλέποντας και την ατμόσφαιρα και νομίζω ότι δεν είναι κομμουνιζογράφη. Υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Να παντρευτούν τα δύο πράγματα που είναι σε ένα ομόφωνο. Να αποσυρθεί η παράγραφο που λέει α αφήσει την ελευθερία τη έκφραση. Είμαστε, κανένας μας δεν είναι αδύνατος. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα γενικά. Και όλα αυτά λέει είμαστε σύμφωνοι. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι να το έχετε αναφέρει. Πολλά έγιναν. Έχει κάνει κάποια ατυχής δήλωση ο Δήμαρχος. Είσαστε σίγουρος πως ποτέ εσείς δεν θα κάνετε κάποιο λάθος. Εγώ είμαι σίγουρος. Εσείς κύριε Γρηγόρη είσαστε σίγουρος. Άρα λοιπόν, σαν παράκληση, γιατί άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε και λάθος αποφάσεις θα πάρουμε. Δουλεύουμε άρα και λάθη δεν κάνει μόνο ποιος δεν δουλεύει, έτσι. Και το ξέρουμε όλοι καλά. Ας βγάλετε αυτή τέτοιο και να ψηφίσουμε αυτό που έχετε, αναγκάζοντας και επιτρέποντας την ελευθερία της άποψης. Όλοι στον Κοντονή είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Από τη στιγμή που ο ίδιος... Ο Κοντονής και ο Χ. Κοντονής ενδεχομένως και ο Χ. Αντίδικος, συγγνώμη που χρησιμοποίησα, ήθελε το CD, δεν μας νοιάζει. Τι πράγμα ήθελε μέσα από το CD δεν μας ενδιαφέρει. Νομίζω πως αναγνωρίζει το λάθος του και ζητάει συγγνώμη. Κάτσε ρε παιδί, εντάξει. Εγώ ζητάω ναι στο ψήφισμα, ναι να καταδικάσουμε όλα αυτά, αλλά όχι επειδή κανένας μας εδώ πέρα δεν μπορεί. Δεν μπορείς, μπορείς να δεσμευτείς και να κάνεις το λάθος εσύ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση σε αυτό. Μπορείς να δεσμευτείς πως δεν θα κάνεις ποτέ λάθος. Αν μπορείς, μαζί σου. Κύριε Κωνσταντέλο, επειδή αναλάβατε το πράγμα, υπάρχει μια περίπτωση ότι δεν θέλω να το μας αντίσω άλλο περισσότερο. Επειδή στην αρχική βερσιόν που βάλαμε εμείς, δώστε μου τον κόπο. Μου επιτρέπετε γιατί είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ηθικής τάξεως. Επειδή στην αρχική έκδοση την οποία καταθέσαμε εμείς δεν υπήρχε αυτή η παράγραφος, όμως στη συνεννόηση που κάναμε μετά το διάλειμμα προσεντέθη αυτή από συνδυασμό ο οποίος συνεργάστηκε αυτήν την ιστορία και εμείς αποδεχθήκαμε. Το να υπαναχωρήσουμε τώρα είναι σαν να λέμε ότι αυτή η διαδικασία η οποία έγινε στο διάλειμμα ήταν για τα μάτια του κόσμου. Άρα, εγώ θα σας το πω διαφορετικά. Εγώ δεν θα έχω πρόβλημα να το αποσύρω εάν να αποσυρθεί αυτή η ιστορία, αν και θα χάσουμε την ουσία βέβαια, αν το αποσύρουμε, εάν και εφόσον η συντακτική εντός εισαγωγικών ομάδα της τελευταίας βερσιών, της τελευταίας έκδοσης, δεν έχει πρόβλημα. Όμως εγώ θα μου επιτρέψετε μόνος μου να μην το κάνω. Εντάξει, δεν το χρεωθείτε εσείς. Υπάρχει αυτή η θέληση από τους πολίτες οι οποίοι συντάξετε αυτό το... Για να μπορούν να το ψηφίσουν. Από μεριάς μας, τουλάχιστον είναι παράγοντας. Είπα την άποψή μου, δεν καταγγέλλω, ήταν λάθος εκεί τη στιγμή. Προχωράμε λοιπόν με δύο προτάσεις, προχωράμε στην ψηφοφορία. Η πρώτη πρόταση είναι του κ. Κωνσταντέλου. Ο κ. Κοντονής. Λευκό. Λευκό. Αυτό. Ο κύριος Αθαράτος. Ο κύριος Μπελετσιώτης. Λευκό. Ο κύριος Αγγελουδάκης. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Ναι. Ο κύριος Σιδηρόπουλος. Όχι. Η κυρία Μαρτίνου. Ο κύριος Κουζής. Ναι. Η κυρία Σίνα. Ναι. Ο κύριος Δαβάκης. Ναι. Ο κύριος Κυλιάς έχει αποχωρήσει νομίζω, έτσι. Ναι. Ο κύριος Βαδάσης. Όχι. Η κυρία Τσιριγότη. Ναι. Ο κύριος Κασιδόκοστας. Ναι. Η κυρία Γυροπούλου. Εγώ ναι, ζητώντας την παρέτηση του κυρίου Κοντονή. Η κυρία Κάραγε. Όχι με το γεωλογικό που. Ο κύριος Μητερόπουλος. Ναι. Ο κύριος Καραγιώργος. Ναι, αλλά όχι στην τελευταία παράγραφο. Είναι τόσο πίρα να το πω. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ο κύριος Βαλασάκης. Ναι. Ο κύριος Δήμας. Ο κύριος Ζιγούρης. Ναι. Ο κύριος Καπεταναίας. Ναι. Ο κύριος Κουμπούρης. Ναι. Ο κύριος Αποστολάτος. Λευκό. Και ο κύριος Πασακυριάκος. Ναι.
Και ο πρόεδρος. Βέβαια. Χωρίς την παράγραφο για το Δήμο. Όλα τα παιδιάκια περπατάω στις πλατείες και ρωτήσω των φίλων μου για τα παιδιά τους. Λένε γιατί έγινε κλειστό επί 3 μήνες στο αθλητικό κέντρο. Αφού έγινε αυτό το ψήφισμα και τα λοιπά. Σας μιλήστε από πάνω μετά αύριο να δείξουν τα γύρια πρόεδρε του ΑΠΑ. Θα μου στείλετε δύο φύλακες. Δεν θα σας στείλω φύλακες. Ποιο θα το ανοίξω. Που το απαγορεύει επίτροπος. Που το απαγορεύει επίτροπος και θα τους πάρω και από τα στάδια που είναι ήδη σήμερα στον ΑΠΑ. Το δηλώνω για τη φυλακή, δεν πάω για κανέναν εγώ. Από αύριο λοιπόν δεσμεύεστε ότι θα ανοίξουν τα γήπεδα, διότι εγώ με φαντάζω τον αδίκη της φύλακης. Τουλάχιστον 150 email που έχουν ήδη χώρα τώρα που έχουν τα παιδάκια τους και δεν μπορούν να πάνε να κάνουν την πώληση. Δεσμεύεστε είστε από το ξεκίνημα. Εντάξει, αύριο θα ανοίξουν το πρωί και θέλουν να πάρετε το σπίτι. Δεσμεύεστε, δεσμεύεστε. Σας έχουμε ρε παιδιά μια ώρα. Εγώ ένα θέλω. Δεσμεύεστε αύριο το πρωί να πάνε στη φύλακα να ανοίξει. Εγώ δεν έχω να περπατάω στην πόλη. Για μου λένε τα έχετε κλείσει τα γήπεδα. Δεσμεύεστε αύριο το πρωί εδώ στο σώμα. Εγώ δεν μπορώ. Σε αυτό πες μου μόνο. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Τι θα πω αυτό που θες εσύ. Όχι, αν δεν σπέβεις. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν αποφασίζω. Δεν είμαι μόνος μου. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Ναι, εγώ διοικητικό συμβούλιο. Δεν έχω μάθει να γράφω στα παλιά μου τα παπούτσα. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους με τους οποίους τραβάμε τι αυτή την αριφόρα. Τι απόφαση έχετε πάρει επί 5 μήνες, τι θα γίνει ειδικά, το πες μου, γιατί περπατάω και μου λένε δεν λειτουργεί. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, τι απόφαση κύριε Δήμαρχε, πες αν, εάν μου αποστάσεις εμένα όλους αυτούς που κάθονται στο Δήμο και τους γυρίζεις υπηρεσία σε υπηρεσία, μήπως βρεις καμιά υπηρεσία να τους αρέσει, τότε το συζητάμε. Βάλετε έναν από τους υπαλλήλους του ΑΠΑ. Πεςτε μου λοιπόν για το Κουτσογιάννη. Θα το γυρίσετε από υπηρεσία σε υπηρεσία. Για του αρέσει να καθίσει. Σαν τα γήπεδα 3 μήνες. Θα βάλετε τον Ιωσήφιδη από αύριο να πηγαίνουν τα παιδάκια όλα τη περιοχή να κάνουν τα πεζοστέλη. Θα βρείτε το πρόγραμμα. Θα πάρετε το πρωί την Κασίμη, το βράδυ των άλλων. Να πηγαίνετε στην πόλη του Δήμου να την πάρετε. Ή θα βρείτε τα γήπεδα. Γιατί ο κόσμο αυτά συζητάει για μου. Όχι αν τρογώσατε εδώ μέσα 3 μήνες. Σε ζητάει αν θα ανοίξουν τα γήπεδα. Εγώ στον τρόπο περπατάω. Δεν μου λένε για ποιο κοντό είναι σε κάτι κοινό. Μου κάνει μου λέει γιατί τα παιδιά μας να μην κάνουν εκεί προπόνηση. Σου δίνω τον λόγο μου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ο Λιτερόπουλος τα άγγιξε. Γιατί ο Λιτερόπουλος πήρε την κασέτα. Γιατί ο Λιτερόπουλος πήρε την βιντεοκασέτα. Μου λένε γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα γήπεδα εμείς και τα παιδιά μας. Λύστε το κύριε πρόεδρε του ΑΠΑ ή δώστε το στο Δήμο να το λύσω εγώ. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Αν δεν μπορείτε να το λύσετε το θέμα αυτά μήνες. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Το είπατε και προχθές. Αυτό θέλετε. Το είπατε και προχθές δημόσιο. Αυτό θέλετε. Το ξέρω. Κάντε πρόταση να γυρίσει πίσω. Κανένα πρόβλημα. Κάντε πρόταση να τα πάρετε τα γήπεδα πίσω. Κανένα πρόβλημα. 5 λεπτά και 4 ώρες. Κυρία Κασίμη να πάω και φύλακα δηλαδή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα μας πει. Εγώ θα απευθυνθώ στον τύπο. Γράψτε ότι ο κύριος Δήμαρχος είπε τη διευθύντρια του Δήμου να την βάλω φύλακα στα γήπεδα. Τα ακούσατε. Αυτούς έφερε. Αυτούς έφερε. Βάλτε τον κύριο Ιωσήφιδη αύριο από την επαγγελή ώρα. Αύριο τα απόγευμα ανοίξτε τα γήπεδα για τον κόσμο. Αύριο στις 6 ώρα θα έρθω με τον ανιψιό μου. Αύριο θα έρθω με τον ανιψιό μου στα γήπεδα στις 6 και θα βάλω τον κύριο Ιωσήφιδη. Αύριο στο πρωί, αύριο στις 6 θα έρθω με τον ανιψιό μου και τα παιδάκια της περιοχής. Που τρεις μήνες δεν μπορούν να πάνε στα γήπεδα. Έχετε
υπαλλήλου θα του βάλει κυκλικό ράβο. Στα θέματα δεν θα θέματα. Γιατί. 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 Γιατί.